9 στους 10 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν με πρόωρο θάνατο, καθώς εκτίθενται καθημερινά σε επικίνδυνα υψηλές συγκεντρώσεις αέριων ρήπων. Γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιοπάθειες, καρκίνο του πνεύμων. Όλα αυτά σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι περιοχές που εμφανίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρήπανσης βρίσκονται στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στον Δυτικό Ειρηνικό. Το 92% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης και κινδυνεύει να χάσει πρόωρα τη ζωή του, όπως προκύπτει από την έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνοδεύεται από σχετικό διαδραστικό χάρτη. Τα στοιχεία της έρευνας έχουν συλλεγεί από δορυφορικά δεδομένα και επίγειες μετρήσεις και αφορούν το έτος 2012 και 3.000 πόλεις. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων που μετρήθηκαν ήταν 10 ή και 15 φορές πάνω από τα ανώτατα φυσιολογικά όρια. Τα μικροσωματίδια εισβάλλουν στους πνεύμονες, κάθονται στις αρτηρίες και στις φλέβες. Γι' αυτό όλα τα προβλήματα υγείας, όπως οι καρδιοπάθειες ή η εμφάνιση άσθηματος, οφείλονται και συνδέονται με την έκθεση στους ατμοσφαιρικούς ρήπους και φυσικά αυξάνουν την οσιρότητα στον πληθυσμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι μόνο το 2012 6,5 εκατομμύρια θάνατοι συνδέονταν με την ατμοσφαιρική ρήπανση, η οποία δημιουργείται από τις μεταφορές, την καύση απορριμμάτων, τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα και τη βιομηχανία. Αν και σε κάποιες περιοχές της γης η ατμοσφαιρική ρήπανση έχει φυσική προέλευση, όπως οι αμμοθύελες στις ερήμους. Το γεγονός πάντως ότι 9 στους 10 θανάτους μπορεί να οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρήπανση αποτελεί μείζον πολιτικό ζήτημα. Σήμερα εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία, καθώς η έλλειψή της οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο θανάτων. Και αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προπολού έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και έχει μάλιστα συντάξει οδικό χάρτη με συγκεκριμένες πολιτικές για τις κυβερνήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, συστήνοντας αλλαγές στους τομείς μεταφορών, στην οικοδομική δραστηριότητα και στην ενεργειακή παραγωγή.